Συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ζούμε πραγματικά στιγμές εκφυλισμού της διαδικασίας της Βουλής. Τονίστηκε αυτές τις μέρες, τονίζεται συνεχώς, δεν ιδρώνει το αυτή της κυβέρνησης με τα νομοσχέδια που έρχονται εν είδη τροπολογιών. Κάτι δείχνει αυτό. Κάποιοι βιάζονται να τακτοποιήσουν καταστάσεις εν όψη σοβαρών αλλαγών, τις οποίες και οι ίδιοι αισθάνονται ότι επέρχονται. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και θα πρέπει να πάρετε την ευθύνη σας. Θέλω να πω μόνο, και ο κύριος Τραγάκης πρέπει να το έχει υπόψη του, χθες που ξεκίνησε η συζήτηση εδώ πέρα, αμέσως προηγούμενα που υπήρχε κοινοβουλευτικός έλεγχος, απαντήθηκαν 2 από τις 8 ερωτήσεις. Έχουμε όλα τα στοιχεία όλων των μηνών. Τον τρέχοντα μήνα απαντήθηκαν το 32% των ερωτήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το να επαναλαμβάνει συνεχώς το Προεδρείο, η διάσκεψη των Προέδρων ή κατά μόνα σε Υπουργείο ότι εγώ σέβομαι τους συναδέλφους και έρχομαι κτλ. Δεν οδηγεί πουθενά. Ο εκφυλισμός είναι απόλυτος και υπάρχουν ευθύνες για αυτόν τον εκφυλισμό της διαδικασίας. Δεύτερο, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια διελκυστίδα για συζήτηση της κυβέρνησης με τους εταίρους δανειστές κτλ. Πέφτουν τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο. Και αυτό διότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Από αυτό το βήμα ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε το δικαίωμα στην τελευταία γενικευμένη συζήτηση που έγινε να μας λένε ότι έχετε αναγνωρίσει πλέον σε όλα τα επίπεδα τη βιωσιμότητα του χρέους, το περιβιωσιμότητας του χρέους. Ήταν ένα βήμα που δεν το είχε κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, ενώ ο κύριος Βενιζέλος σεμνύνεται από αυτού λόγω της δικιάς του εμπλοκής περί το PSI. Εδώ και 2 χρόνια θεωρεί ότι πράγματι είναι βιώσιμο το χρέος. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν το είχε κάνει. Το έκανε από αυτό εδώ το βήμα. Τον ακολούθησε ο κύριος Χαρδούβελες λέγοντας τα απίστευτα ότι ανελιπώς όλα μας τα χρέη και όλες μας τις εκκρεμότητες θα τις εξασφαλίσουμε. Έρχονται τώρα και μας λένε, εφόσον είναι βιώσιμο το χρέος, ούτε καν αυτά που είχε υποσχεθεί το 2012 το Eurogroup προς εσάς, ας πούμε, δεν θα τα δώσουν. Την ίδια ώρα, από τα πιο επίσημα χείλη, και έχει σχέση και με τις τροπολογίες, ας πούμε, που συζητάμε, λένε πως οι πλούσιοι στην πατρίδα σας δεν πληρώνουν. Φοροδιαφεύγουν, εισφοροδιαφεύγουν, έχουν γεμίσει τις τράπεζες του Λουξεμβούργου, έχουν γεμίσει όλες τις λίστες παντού. Μας βγαίνουν και από πάνω δηλαδή. Μας βγαίνουν και από πάνω. Χρησιμοποιούν τη μεροληπτική, άκρος ταξική μεροληπτική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης που δεν αγγίζει τον πλούτο, σε συνδυασμό με την άκρος επικίνδυνη και ανεύθυνη ομολογία, ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού, ότι είναι βιώσιμο το χρέος, για να κλείσουν τη δαγκάνα, να κλείσουν, ας πούμε, πάνω από τη χώρα αυτή τον εκβιασμό, αυτή την απειλή. Και δεν έρχονται κιόλας, λέει, απαντήστε γραπτά και θα δούμε, ας πούμε, πότε θα έρθουμε για να συζητήσουμε μαζί σας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, συζητάτε για το ασφαλιστικό και τολμάει ο κύριος Βρούτσης να λέει πως αυτό το οποίο έβγαλε η Αυγή εν προκειμένου, διότι και άλλες εφημερίδες έχουν βγάλει άλλα πράγματα. Ας πούμε το μνημόνιο περί το νέο ασφαλιστικό είναι περίπου εθνικός κίνδυνος το ότι το δημοσιοποίησε η εφημερίδα. Συζητάτε για υγεία ανάλογα με τα ένσημα, αυτά τα φοβερά που είπε χθες ο κύριος Σπυρόπουλος. Συζητάτε για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για απολύσεις. Δεν βρίσκει ευκαιρία, δεν χάνει ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης κάθε μέρα να λέει για τις απολύσεις, για τα εργασιακά, ας πούμε, κτλ. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι ακόμα και την πιο κρίσιμη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε τώρα και έχει καταρρεύσει εντελώς και η αφήγηση, ας πούμε, το success story της κυβέρνησης για το πώς θα πηγαίνανε τα πράγματα. Και καθώς υπάρχει και εμπλοκή ακόμα στη συζήτηση, μεθοδευμένη ή λιγότερο μεθοδευμένη, με τους εταίρους δανειστές, επιμένεται σε κάτι το οποίο είναι και στην καρδιά
αυτών των τροπολογιών που μας φέρατε, αυτών των νομοθετημάτων που μας φέρατε εδώ. Επιμένετε να κρατάτε μία απόσταση, μία βαθιά περιφρόνηση θα έλεγα προς τον άνθρωπο, προς τον πολίτη. Δεν έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αυτές οι αποκαταστάσεις, βάλτε το μέσα σε πολλά εισαγωγικά, των αδικιών, τις οποίες κάνετε κάτω και από την πίεση της κοινωνίας, του προγράμματος, του δικού μας που εξαγγείλαμε κτλ. Και που τις φέρνετε με τις τροπολογίες εδώ. Ακόμα και σε αυτά τα επιμέρους ζητήματα προσπαθείτε να προσεγγίσετε για να λύσετε πάλι μέσα σε εισαγωγικά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη, δεν έχετε στο κέντρο σας τον άνθρωπο, τον πολίτη, την εξυπηρέτησή του, την ιδιαιτερότητά του, την ταξική, την κοινωνική, εισοδηματική του στάση. Αλλά αντίθετα, έχετε στο μυαλό σας και αναλύθηκε προηγούμενα από όλους τους εισηγητές μας και από όλους τους ομιλητές, τις τράπεζες που έχουν προεξάρχοντα ρόλο, μία ικανοποίηση επιφανειακή αποφάσεων της δικαιοσύνης που και αυτές, ας πούμε, με έναν τρόπο μεροληπτικό, επιλεκτικό, φέρνεται στην επιφάνεια. Έχετε υπόψη σας μία οριζόντια πάντοτε διευθέντηση που περιφρονεί ακριβώς τον άνθρωπο, τον πολίτη. Χρησιμοποιείτε την απίστευτη λέξη με μεγάλη βαρύτητα, ας πούμε, θυσία, θυσίες. Μετά τη σωτηρία της πατρίδας, συνεχώς λέτε και μας λέτε παντού και μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι πρέπει επιτέλους οι θυσίες των ανθρώπων, των πολιτών, να μην πάνε χαμένες. Κάτι να γίνει, κάποιες αποφάσεις να πάρθουν. Έχετε υπόψη σας πως η έννοια της θυσίας εμπεριέχει μέσα της, ανοίξτε όποιο λεξικό θέλετε, την έννοια του εθελοντικού. Την έννοια του εθελοντικού. Και όχι τους μικροομολογιούχους, παραδείγματος χάρη, που τους θυσιάσατε με το κεφάλι κάτω, με ένα μπαλτά, οι οποίοι είχαν επενδύσει σε τι? Στα κρατικά ομόλογα. Ούτε επιχειρηματίες ήταν, ούτε μεγαλοεπενδυτές, ούτε προσπαθήσαν να κερδοσκοπήσουν τίποτα. Ποια θυσία? Μιλάτε εσείς για θυσίες? Ποια κατηγορία από όλες αυτές έχει συνενέσει στις άγριες περικοπές που γίναν και που τώρα σε ένα βαθμό, σε ένα μικρό βαθμό, σε ένα μικρό ποσοστό αποκαθιστάτε και μάλιστα ρίχνοντας τα βάρη, ας πούμε, σε επόμενες πολιτικές καταστάσεις, κυβερνήσεις κτλ. Είναι δυνατόν για τους μικρομολογιούχους και μόνο, ας πούμε, για αυτό το ζήτημα θα αναφερθώ, διότι έχω, ας πούμε, εξαντλήσει το περισσότερο μέρος του χρόνου. Είναι δυνατόν να μην λαμβάνετε υπόψη σας ότι το ελάχιστο που θέλει η χώρα μας για την ανασυγκρότηση, όποτε και αν ξεκινήσει αυτή, ουσιαστικά από χθες αν ήταν δυνατόν, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την και πολύ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για την επανεκκίνηση της οικονομίας, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής, για να κερδίσει πραγματικά, ας πούμε, το στοίχημα με το μέλλον για τη νέα γενιά, αυτό το πράγμα δεν θα στηριχτεί 100% στην πίστη του απλού πολίτη προς το δημόσιο, προς το κράτος, προς ενδεχόμενες ομολογίες, ομόλογα, εσωτερικούς δανεισμούς, συνενετικούς πάντοτε και τα λοιπά που θα γίνουν? Είναι δυνατόν αυτό το εργαλείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αυτό το εργαλείο της εθνικής, πολιτικής, οικονομικής, όσο έχει μείνει στα περιθώρια της, να το καταστρέφεται? Να το καταστρέφετε με τις 28 δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου που τους είπε ότι με έναν τρόπο, ας πούμε, θα υπάρξει μια αναπλήρωση αυτών που έχασαν, και χθες ακουγόντουσαν έξω από αυτή την αίθουσα όλοι μας, δεν ήμασταν μάρτυρες, ψεύτες που φώναζε ο κόσμος. Τι θα πούμε, τι θα πείτε σε αυτόν τον κόσμο? Τι θα πείτε? Τι θα πείτε μεθαύριο όταν του ζητήσετε, όταν του ζητήσουμε, ότι φέρτε, συνεισφέρετε όλοι να μπορέσει η χώρα με έναν τρόπο διαφανή, αναπτυξιακό, να προχωρήσει? Τι θα του πείτε? Θα σου πούμε καλά, είναι δυνατόν? Εσείς μας κοροϊδέψατε, μας τα πήρατε όλα. Και δεν σας απασχολεί καθόλου? Βλέπετε όλες τις πτέρυγες της Βουλής να έχουν καταθέσει τροπολογίες, να έχουν καταθέσει χαρτιά, να γίνονται διαβουλεύσεις, να γίνονται προσεγγίσεις. Και δεν μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, περισσότερο αφορά εσάς, αλλά δεν μπαίνετε καν σε αυτή τη συζήτηση για τους μικρομολογιούχους. Τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν λέτε τίποτα.
Περιμένουμε. Με αγωνία, κύριε Ρήγα. Ολοκληρώστε, κύριε Βούτση. Με αγωνία. Λοιπόν, άρα, ναι, ολοκληρώνω. Είναι σαφές ότι στο επίκεντρο, και αυτό το κάναμε εμείς με τις προτάσεις νόμων τις οποίες φέραμε εδώ και τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει, στο επίκεντρο της νέας ανορθωτικής προσπάθειας για τη χώρα, για να ξεπεράσουμε πράγματι στην κρίση, θα πρέπει να βρεθούν αφενός με στρατηγικά η επίλυση του θέματος του χρέους στη βάση του ότι δεν είναι βιώσιμο και θα πρέπει να υπάρξει η αποκοπή του, η απομείωσή του, το κούρεμά του του μεγαλύτερου μέρους και με ρήτρα ανάπτυξης να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων, και αφετέρου ένα πρόγραμμα συμφωνημένο με την ευρύτατη συνένεση που θα έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο, τον πολίτη, την αποκατάσταση από την ανθρωπιστική καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, αναπληρωτά έχετε δω...